Στέργιος Θεοφανίδης, αμυντικός αναλυτής στο defensepoint.gr και ειδικός σε θέματα αεροπορίας. Σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Θεοφανίδη. Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα. Βλέπουμε ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την απόκτηση των F-35 μετά την έγκριση από το State Department με την επιστολή Biden για πρόταση 20-20. Αυτό, όπως ήταν αναμενόμενο από την κυβέρνηση, έχει εξυψωθεί για να καλύψει και τα κενά που έχει δημιουργήσει με διάφορα νομοσχέδια. Ποια είναι η πραγματικότητα όμως, δηλαδή, εκτός των F-35 που είναι 20-20, υπάρχει ένα πακέτο βοήθειας από κάποια C-130, κάποιους κινητήρες, άρματα μάχης. Θα ήθελα να μας πείτε ποιος είναι ο όγκος καταρχήν ο επιπλέον εξοπλιστικός, επειδή έχετε πλήρη γνώση, και ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες και να το συγκρίνουμε λιγάκι και με το κόστος. Λοιπόν, θέλετε να ξεκινήσουμε με την Αμερικάνικη βοήθεια ή θέλετε να ξεκινήσουμε από τα F-35? Από όπου καταλαβαίνετε εσείς, ιεραρχώντας το πιο αναγκαίο. Κοιτάξτε, σε πρώτη φάση η Αμερικάνικη βοήθεια, δική μου άποψη είναι ότι δίνεται υπό τη μορφή ανταλλαγμάτων στο πλαίσιο της στρατηγικής συμμαχίας των δύο χωρών και στο πλαίσιο της στρατιωτικής βοήθειας που έχει προσφέρει η Ελλάδα προς την Ουκρανία, το οποίο δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο. Εκ πρώτης όψεως, εμένα μου φαίνεται ιδιαίτερα φτωχή. Θα περίμενα περισσότερα πράγματα από τους Αμερικανούς. Τουλάχιστον στο κομμάτι του στρατού ξηράς, με τα τεθωρακισμένα οχήματα Bradley. Σε αυτό το κομμάτι ο στρατός ξηράς έχει πολύ μεγάλες ελλείψεις. Θα περίμενα λοιπόν κάποιο μεγαλύτερο αριθμό τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης, τα τομά που λένε, τα Bradley. Εν πάση περιπτώσει, 60 κομμάτια είναι μόνο διαθέσιμα, είναι 10 κινητήρες για τα PAPA-3, τα Orion, που ακόμη εξυγχρονίζονται 10 σχεδόν χρόνια μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 2C-130. Τα οποία πραγματικά θα φανούν χρήσιμα, γιατί θα αυξηθούν οι διαθεσιμότητες των αεροπλάνων του τύπου που απαιτούν συντήρηση εδώ και τώρα, επανέρχονται σιγά σιγά, και είναι και 200 εκατομμύρια δολάρια από ό,τι διάβασα, υπό τη μορφή στρατιωτικής βοήθειας, δηλαδή σε αγορές που θα κάνει η Ελλάδα, θα έχει πιστώσεις ύψους 200 εκατομμύριων δολαρίων. Τώρα, σε ό,τι αφορά το F-35, είναι όντως ένα βήμα μπροστά για την ελληνική άμυνα. Είναι ένα τεχνολογικά προηγμένο μαχητικό, θα μας δώσει καινούργιες δυνατότητες. Οι ενστάσεις που εκφράστηκαν, κύριε Νταμαβολίτη, είναι σχετικά με το ότι παράλληλα με την ανακοίνωση της αποδέσμευσης των 40 F-35 για την Ελλάδα, δημοσιοποιήθηκε από το State Department και η αποδέσμευση 120 μαχητικών F-16 ΒΕ από την Τουρκία. Λοιπόν, αυτή η αποδέσμευση, λοιπόν, η τουρκική, το κείμενο του τι περιλαμβάνει ακριβώς, λοιπόν, ήτανε που δημιούργησε και την αμφισβήτηση σχετικά με την σκοπιμότητα της αγοράς του F-35 ή όχι. Δηλαδή, η τουρκική αδειοδότηση περιείχε μια πλήρη γκάμα μεγάλου αριθμού όπλων για τα 120 F-16 Viper που θα αποκτήσει η Τουρκία. Η ελληνική ανακοίνωση περιείχε μόνο τα μαχητικά αεροσκάφη, χωρίς αναφορά σε όπλα. Θα πάμε... Και όπως καταλαβαίνετε, μια πλατφόρμα, όσο προηγμένη και αν είναι τεχνολογικά, αν δεν έχει τα όπλα της, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό για τον οποίο αγοράστηκε. Δεν μπορούμε δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε ένα όπλο εάν δεν έχουμε τα πυρομαχικά του, όσο καλό και αν είναι αυτό το όπλο, ουσιαστικά μας είναι άχρηστο. Ειδικά στην ελληνική πραγματικότητα το έχουμε δει πολλές φορές αυτό. Έχει εκφραστεί. Στην ελληνική πραγματικότητα το έχουμε δει πολλές φορές αυτό. Θέλω όμως να ολοκληρώσουμε πρώτα. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο θα πάμε, γιατί πρέπει μετά να γίνει και η σύγκριση για να δούμε την ισορροπία ισχύως πώς διαμορφώνεται μετά την κίνηση. Θέλω να μείνουμε λίγο στο F-35.
αυτή τη στιγμή έρχεται, όπως λέτε, χωρίς όπλα. Παρ' όλα αυτά είναι ένα, να μείνουμε λίγο στα χαρακτηριστικά του, είναι ένα προηγμένο μαχητικό, έτσι. Έχει, μπορεί να μεταφέρει την επιχειρησιακή εικόνα σε υπόλοιπους σταθμούς, παρεμβαίνει ραντάρ. Λίγο τα χαρακτηριστικά να μας πείτε και μετά θα πάμε σε αυτό που λέτε. Ναι, πολύ ευχαρίστω. Το F-35 λοιπόν. Το F-35 είναι ένα μονοκινητήριο αεροπλάνο. Σαν μονοκινητήριο μαχητικό είναι σχετικά μεγάλο. Και είναι σχετικά μεγάλο γιατί έχει μεγάλη εσωτερική χωρητικότητα σε καύσιμο. Ο σχεδιασμός του είναι τέτοιος ώστε να μειώνει την αντανάκλαση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπεται από τα ραντάρ. Δεν είναι ότι είναι αόρατο, απλά θα πρέπει να πλησιάσει πάρα πολύ κοντά, σε πολύ μικρή απόσταση, σε ένα σύστημα ραντάρ, για να μπορέσει να γίνει αντιληπτό από το ραντάρ. Γιατί η σχεδίασή του και η επικάλυψη με υλικά RAM, όπως λέγονται, είναι τέτοια ώστε να αντανακλά και εν μέρει να απορροφά την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Είναι τεχνολογίας stealth, low observable. Αυτό είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό του που το διαχωρίζει από όλα τα άλλα τα μαχητικά. Είναι ότι για να γίνει αντιληπτό, για να το δει κάποιος με τη χρήση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, με τη χρήση ραντάρ δηλαδή, θα πρέπει να πλησιάσει πάρα πολύ κοντά. Έχει μεγάλη εσωτερική χωρητικότητα σε καύσιμο. Έχει καταπακτές οπλισμού που μπορούν να φέρουν εσωτερικά όπλα, αλλά μπορεί να πάρει και όπλα εξωτερικά, να αναρτήσεις κάτω από την πτέρυγα όπλα, οπότε εκεί χάνει την ιδιότητα του στέλνου. Έχει μεγάλη ακτίνα σαν αεροπλάνο, έχει ένα πανίσχυρο ραντάρ που μπορεί να δει σε πολύ μεγάλες αποστάσεις και έχει και προηγμένα ηλεκτρooptικά στο ρίγχος του. Ηλεκτρooptικά τι εννοούμε? Κάμερες υπερήθρων, κάμερες ημέρας υψηλής ανάλυσης, χωρίς να ανοίξει το ραντάρ του δηλαδή, με το σύστημα υπερήθρων που έχει, μπορεί να εντοπίσει στόχους σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Ένα μαχητικό αεροπλάνο που πετάει δηλαδή στον ουρανό, ο ουρανός είναι ένα πολύ ψυχρό περιβάλλον. Η ατμόσφαιρα είναι σχετικά κρύα. Λοιπόν, ένα μαχητικό που πετάει σε αυτό το περιβάλλον, με το κινητήρα του να λειτουργεί, ουσιαστικά αποτελεί ένα θερμό αντικείμενο. Αυτό το θερμό αντικείμενο από πολλά χιλιόμετρα μακριά, με τους αισθητήρες υπερήθρων που έχει το F-35, μπορεί να το αντιληφθεί, μπορεί να το δει παθητικά χωρίς να ανοίξει το ραντάρ του. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη 20 χρόνια το αεροπλάνο αυτό. Έχουν παρουσιαστεί αρκετά προβλήματα στην εξέλιξή του. Γιατί? Ακριβώς γιατί οι Αμερικανοί προσπάθησαν να παντρέψουν όλες τις δυνατότητες για όλες τις αποστολές σε ένα μαχητικό αεροπλάνο και να ενσωματώσουν προηγμένες τεχνολογίες. Εκτιμώ ότι παρά το γεγονός ότι έχουν υπάρξει υπερβάσεις χρόνου και κόστους, τα προβλήματα αυτά θα λυθούν. Υπάρχει μια εκστρατεία από την πλευρά των Αμερικανών να προωθήσουν εμπορικά το αεροπλάνο σε όλες τις συμμάχους χώρες και το έχουν πετύχει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Για εμάς σαν οπλικό σύστημα είναι χρήσιμο υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει και τα όπλα που το κάνουν θανάσιμο. Πριν να πάμε στα όπλα, θέλω να σταθούμε λίγο σε δύο χαρακτηριστικά που είδα εγώ και θέλω να μας τα εξηγήσετε. Το ένα που διάβασα είναι ότι μπορεί να μεταφέρει την επιχειρησιακή εικόνα στους υπόλοιπους σταθμούς εδάφους και στις Μπελαρά, γιατί πρέπει να δούμε τη συμβατικότητα που έχει, ας πούμε. Κοιτάξτε να δείτε κάτι, κύριε Δαμοβολίτη. Αυτό το πράγμα που περιγράφεται, για να το καταλάβουν και οι ακροατές, είναι δυνατότητα που υπάρχει και στα Ραφάλ, υπάρχει και στα υπτάμενα ραντάρ, τα AIRI. Δηλαδή, οι δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις, το να μπορεί ένα μαχητικό αυτό που βλέπει με το ραντάρ του, με τους υπέρυθρους αισθητήρες του, με τις κάμερες ημέρας που διαθέτει, να το μεταφέρει και σε άλλα μαχητικά αεροπλάνα ή σε σταθμούς εδάφους, να μεταφέρει εικόνα της τακτικής κατάστασης. Είναι κάτι πάγιο και δεδομένο. Το έχουμε δηλαδή ήδη αυτό με τα Ραφάλ. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, ναι. Και αυτό το δεύτερο, το δεύτερο πρόσθεμα είναι η προτεραιοποίηση της απειλής. Μπορεί να κάνει μπορεί να ιεραρχήσει δηλαδή τις απειλές. Ανάλογα με ναι, βεβαίως. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα.
αυτή η προτεραιοποίηση είναι ουσιαστικά αποτέλεσμα της εξέλιξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισμικού εδώ και τουλάχιστον 20 με 25 χρόνια. Όταν η Ελλάδα είχε παραγγείλει το 2000, τα μοιράς 2000-5, η μεγάλη διαφορά αυτού του μαχητικού τότε σε σχέση με τα F-16 ήταν ότι μπορούσε να εγκλωβίσει ταυτόχρονα μέχρι 24 στόχους και να σου υποδείξει τους 8 πιο επικίνδυνους. Δηλαδή, το ραντάρ σάρωνε μπροστά, εντόπιζε τους στόχους και ο υπολογιστής του αεροπλάνου μπορούσε να αντιληφθεί ποιοι στόχοι έρχονται προς την πλευρά σου με τη μεγαλύτερη ταχύτητα και στο πλέον κατάλληλο ύψος για να σου κάνουν βολή. Αυτούς τους στόχους τους κοκκίνιζε, τους 8 πιο επικίνδυνους, και σου έδινε τη δυνατότητα να εξαπολύσεις 4 πυράβλους εναντίον των 4 πιο επικίνδυνων, αυτών που βρισκόταν πιο κοντά σου. Όλα αυτά, το ραντάρ και ο υπολογιστής αποστολής του Μοιράζ 2005 τα έκαναν αυτόματα και τα κάνουν αυτόματα. Λοιπόν, το ίδιο ισχύει και για το Ραφάλ, το ίδιο ισχύει και για το F-35 σε μεγαλύτερο βαθμό. Δηλαδή, μπορεί να εντοπίσει περισσότερους στόχους στον αέρα και στο έδαφος και να τους κατηγοριοποιήσει. Ο ίδιος ο υπτάμενος δηλαδή δεν χρειάζεται να κοιτάξει ποια είναι η ταχύτητα του αντιπάλου, ποιο είναι το ύψος του και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί ο αντίπαλος να του εκτοξεύσει ένα βλήμα και να τον θέσει σε κίνδυνο ή να τον χτυπήσει. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Στο F-35 αυτή η δυνατότητα είναι ακόμα μεγαλύτερη και παρουσιάζεται αυτοματοποιημένα στο χειριστή. Δηλαδή δεν χρειάζεται καν να επιλέξεις μία λειτουργία στο ραντάρ. Αυτοματοποιημένα γίνεται pop-up στην οθόνη μπροστά σου. Σου λέει ότι το σύστημα αυτοπροστασίας ενημερώνει ότι από εκεί έρχονται δύο στόχοι, πλησιάζουν με αυτή την ταχύτητα και πλησιάζουν με τέτοιο ρυθμό που είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για σένα. Δηλαδή μειώνεται ακόμα περισσότερο ο φόρτος εργασίας του υπτωμένου και αυξάνεται ο βαθμός της προειδοποίησης του από απειλές. Μάλιστα, είναι πολύ... Καταλαβαίνετε όμως για να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα ότι η υπολογιστική ισχύς των συστημάτων, των υπολογιστών που φέρει το μαχητικό, έχει υπερδεκαπλασιαστεί. Μάλιστα. Έτσι, να... Είναι όλα ηλεκτρονικά πλέον. Κατα... Είναι τεχνολογία ηλεκτρονικών. Κατανοητό. Να δούμε λίγο τώρα τα πρακτικά ζητήματα, γιατί αυτά δεν μπαίνουν στα ψηλά γράμματα. Δηλαδή, όλοι έχουν σταθεί και στην ισογραφία, στην αγορά και στα χαρακτηριστικά που πολύ έτσι αναλυτικά μας περιγράφεται. Σε αυτή τη λεπτομέρεια τώρα όμως δεν έχει γίνει πολλής λόγος. Δηλαδή, το ότι τα F-35 έρχονται χωρίς τα όπλα τους. Και τα θέματα είναι δύο. Το πρώτο είναι πότε θα έρθουν τα όπλα για να είναι πρακτικά χρήσιμα αυτά τα εργαλεία στην πολεμική αεροπορία. Και το δεύτερο είναι το κόστος. Ήδη έχουν ένα τεράστιο κόστος, νομίζω 8 δις έχουν βγάλει για τα 40. 8,6 δις έχει υπολογιστεί για 40 αεροπλάνα. Για 40 αεροπλάνα. Ναι. Και πόσο ανεβαίνει ο πύχης τώρα όταν υπολογίσουμε και τα όπλα, γιατί μετά πρέπει να πάμε και στο αντίδωρο της Τουρκίας, που πήρε τα F-16 τουλάχιστον σε επίπεδο προέγκρισης οπλισμένα, που θα μας τα πείτε εκεί. Τα Viper, την τελευταία έκδοση. Ακριβώς. Αυτή είναι η διαφορά που επισημαίνεται, ότι στην τουρκική αδειοδότηση, γιατί αυτό που δημοσιεύτηκε προχθές είναι η αδειοδότηση της αμερικανικής κυβέρνησης. Σου αδειοδοτεί τι μπορείς να πάρεις και από εκεί και πέρα εσύ ανάλογα με τα χρήματα που έχεις μπορείς να αγοράσεις οτιδήποτε από όλα όσα έχουν αδειοδοτηθεί. Στην τουρκική αδειοδότηση λοιπόν έχουμε πλήρη γκάμα όπλων. Να ξέρετε ότι η Τουρκία αγόρασε πολύ μεγάλο αριθμό πυράβλων αέρος-αέρος και βομβών JDAM για να καλύψει όλο το στόλο των F-16 που θα έχει στη διάθεσή της. Λοιπόν, και στην ελληνική ανακοίνωση την αδειοδότηση του State Department για τα F-35 δεν υπάρχουν όπλα. Λοιπόν, όλα όσα είπαμε προηγουμένως, η κατηγοριοποίηση των απειλών, το ποιες είναι πιο επικίνδυνες, το ποιος θα εγκλωβίσεις πρώτα
για να τις προσβάλλεις έτσι ώστε να μην προλάβουν αυτοί να σε χτυπήσουν. Λοιπόν, δεν απαιτούν μόνο τους αισθητήρες στο αεροπλάνο, απαιτούν και τα όπλα. Δηλαδή στο F-35 το πλέον σημαντικό όπλο που θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να υπάρχει μέσα στην ελληνική αδειοδότηση είναι ο πύραυλος αέρος-αέρος νέας γενιάς, ο AIM-120 Delta, ο AMRAM, είναι η τελευταία γενιά, η τελευταία έκδοση, με συγχωρείτε, του πυράβλου AMRAM, που έχει ακτίνα μεγαλύτερη των 140 χιλιόμετρων. Έτσι. Έχει φωνικότητα. Έχει ακτίνα με φωνικότητα, με εξασφαλισμένη φωνικότητα, μεγαλύτερη από τα 140 χιλιόμετρα. Είναι κάτι αντίστοιχο, συγκρίνεται δηλαδή με τον ευρωπαϊκό Meteor που έχουμε πάρει για τα Ραφάλ. Όταν ένα μαχητικό, όπως είναι το F-35, με το ραντάρ που διαθέτει, μπορεί να δει σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 100 χιλιόμετρων, των 120 χιλιόμετρων, αντίπαλα μαχητικά, χρειάζεται να έχει και το κατάλληλο βλήμα, τον κατάλληλο πύραυλο, για να μπορεί να τα προσβάλλει. Οι Τούρκοι δηλαδή, με τα όπλα που έχουν αγοραστεί, με τα όπλα που έχουν αδειοδοτηθεί τώρα πρόσφατα, θα μπορούν να χτυπάνε στόχους στα ελληνικά νησιά, λέμε ένα παράδειγμα, πετώντας πάνω από τις μικρατσιατικές αρχές, ακτές. Δεν θα χρειάζεται καν δηλαδή να μπουν σε ελληνικό εναέριο χώρο. Εξ αποστάσεως, για να χτυπήσεις λοιπόν, για να αποτρέψεις αυτές τις επιθέσεις, λέμε ένα σενάριο, θα πρέπει να διαθέτεις όπλα που να μπορούν να χτυπήσουν με ακρίβεια σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Ένα τέτοιο όπλο είναι και ο AMRAM D. Δυστυχώς δεν υπάρχει στην αδειοδότηση των ελληνικών F-35. Αυτό όμως είναι και ένα μήνυμα στην άλλη πλευρά αδυναμίας, γιατί παρακολουθούν βέβαια όλο αυτό που γίνεται, βλέποντας να αγοράζουν με μόνο τις πλατφόρμες χωρίς να αγοράζουν τα όπλα λόγω κολλήματος ή αδυναμίας οικονομικής. Αυτό νομίζω ότι στέλνει ένα μήνυμα. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα δεν μπορώ να το δω πολιτικά ή γεωπολιτικά ή οπωσδήποτε. Τεχνοκρατικά καθαρά μιλώντας, κύριε Δαμαβολίτη, όταν παίρνεις την πλατφόρμα πρέπει να πάρεις και τα όπλα. Τώρα, το αν θα δυσαρεστηθεί η Τουρκία, το αν θα αντιδράσει διαφορετικά η Τουρκία, το τι θα κάνει η Τουρκία μας είναι παντελώς αδιάφορο. Και θα έπρεπε να μας είναι παντελώς αδιάφορο. Εδώ ο Έλληνας φορολογούμενος επιβαρύνεται με τεράστια ποσά για να έχει άμυνα. Να διασφαλίσουμε αυτό που ονομάζουμε εθνική ασφάλεια. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Θέλω να πάμε λίγο και στο αντίδωρο. Από αυτή την πλευρά μόνο μπορώ να το θέσω τώρα. Ποιες είναι οι ισορροπίες με την Τουρκία και τι λέγεται πίσω από τις κλειστές πόρτες? Γιατί να ξέρετε ότι και από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών η δημοσίευση την ίδια μέρα των δύο αδειοδοτήσεων δημιούργησε, προκάλεσε αρνητικές εντυπώσεις. Οι Αμερικανοί, με βάση την εξωτερική τους πολιτική και εξυπηρετώντας την εξωτερική τους πολιτική, προφανώς βλέπουν το χώρο Ελλάδας, Τουρκίας και του Αιγαίου σαν ένα ενιαίο χώρο απέναντι στην κύρια απειλή για αυτούς που είναι η Ρωσία. Εμείς σε καθαρά εθνικό επίπεδο θα πρέπει να δούμε τι δυνατότητες οικονομικές έχουμε και με βάση αυτές τις οικονομικές δυνατότητες να χτίσουμε την άμυνά μας εναντί οποιασδήποτε απειλής όσο πιο αποτελεσματικά μπορούμε, και από πλευράς επιχειρησιακής και από πλευράς οικονομικής. Αυτό είναι το ζητούμενο. Κατανοητό. Σωστά, επειδή μας ενδιαφέρει τώρα η ισορροπία ισχύως και το δείξατε ακροδικό στην αρχή, μετά την ανακοίνωση για τα τουρκικά F-16 έχουμε την αναβάθμιση των 120, 119 για την ακρίβεια, και μετά από αυτό το σκληρό παζάρι, παρότι έκαναν και μια διερευνητική Τούρκη για Eurofighter ή για να αντικαταστήσουν τη λύση των Αμερικανών, καταλήγουμε εκεί, γίνεται η συμφωνία και με τα 120 αναβαθμισμένα και τα καινούργια τους όπλα, όπως μας είπατε, ήρθαν κουμπωμένα τα, η πρόταση είναι και κουμπωμένα τα F-16 με τα όπλα που μας περιγράψατε πριν. Πώς διαμορφώνεται η ισορροπία ισχύως? Γιατί
Έχουμε και εμείς περίπου τον ίδιο αριθμό, αν υπολογίσουμε και την αναβάθμιση των 38 μπλοκ 50 που έχουμε. Για την αναβάθμιση των 38 μπλοκ 50 δεν έχει ληφθεί κάποια επίσημη απόφαση από την ελληνική πλευρά. Είναι κάτι που έχει καθυστερήσει τουλάχιστον μία πενταετία, κύριε Δαμαβολίτη. Δηλαδή, για να δώσουμε στους ακροατές σας να καταλάβουν για τι πράγμα μιλάμε, ο κύριος κορμός, ο κορμός της δύναμης μαχητικών της πολεμικής αεροπορίας εδώ στην Ελλάδα είναι 153 F-16 αυτή τη στιγμή. Και έχουμε άλλα 24 Ραφάλ και άλλα 24 Μοιράζ 2005. Δύο μοίρες δηλαδή μεγαλικής κατασκευής μαχητικά. Από τις 10 πολεμικές μοίρες που έχει η πολεμική αεροπορία, μόνο οι δύο είναι εξοπλισμένες μεγαλικής κατασκευής μαχητικά. Οι άλλες 8 είναι με αμερικανικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη. 8, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι 10 μάχινες μοίρες. Λοιπόν, το F-16 είναι ο κορμός της δύναμης μαχητικών της πολεμικής αεροπορίας. Το 2017, το State Department, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, είχε αδειοδοτήσει τον εξυγχρονισμό στο επίπεδο Viper, την ανώτερη, την πλέον σύγχρονη έκδοση του F-16, 123 ελληνικά μαχητικά. Μαζί και τα Block 50, στα οποία αναφερθήκατε. Τα Block 50 παραγγέλθηκαν το 1992 και άρχισαν να παραλαμβάνονται το 1997 να εντάσσονται σε υπηρεσία. Είναι ήδη δηλαδή 25 χρονών μαχητικά αεροπλάνα, τα οποία χρειάζονται εξυγχρονισμό. Παρ' όλα αυτά, η Ελλάδα τότε, το 2017-18, αντί να εκμεταλλευτεί την αδειοδότηση την Αμερικάνικη για να εξυγχρονίσει και τα 123 μαχητικά αεροπλάνα, τελικά επέλεξε να εξυγχρονίσει μόνο τα 83. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε προ μιας νέας κατάστασης με την Τουρκία να αγοράζει σε 40 καινούργια Viper και να εξυγχρονίζει άλλα 80 περίπου, 79 για την ακρίβεια, και να βγαίνει ποσοτικά πάλι μπροστά. Δηλαδή η Τουρκία με αυτή την κίνηση που έκανε θα δημιουργήσει ένα στόλο 300 μαχητικών αεροπλάνων, πλήρως εξυγχρονισμένων, με δικτυοκεντρικές δυνατότητες. Δηλαδή θα μπορούν να περνάνε εικόνα, όπως λέγαμε πριν, το ένα στο άλλο, σε μονάδες επιφανίας, σε επίγειους σταθμούς. Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Η Ελλάδα λοιπόν καθυστέρησε σημαντικά να διατηρήσει, να εξυγχρονίσει και να διατηρήσει ενεργό τον κορμό των μαχητικών της αεροσκαφών που είναι το F-16 και αυτή τη στιγμή δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να δαπανίσει 8,6 δισεκατομμύρια δολάρια για να πάρει 40 F-35 μονομιάς. Θα το κάνει σταδιακά. Τα 8,6 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώστε ότι δεν είναι ποσό που είναι δυσθεώρητο για μαχητικό αεροσκάφος. Δηλαδή και 40 Ραφάλ να αγοράζαμε, περίπου στο ίδιο κόστος θα ερχόταν, καινούργια κύριε Δαμαβολίτη. Οι τιμές είναι συγκρίσιμες. Αυτές είναι οι τιμές των μαχητικών αεροπλάνων. Πλέον. Είναι πανάκριβα. Κάποιος είχε γράψει κάποτε ότι αξίζουν το βάρος τους σε χρυσάφι. Όταν λοιπόν γίνεται μια τόσο σοβαρή επένδυση, θα πρέπει να συνοδεύεται από βιομηχανικά ανταλλάγματα, από τα όπλα, που είναι το πλέον κρίσιμο, το πλέον βασικό. Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά την Τουρκία και την Ελλάδα, οι ισορροπίες διαμορφώνονται, η πλάστη θα γέρνει υπέρ της τουρκικής αεροπορίας αυτή τη στιγμή με την κίνηση που έγινε. Από τη στιγμή που εμείς αφήσαμε το στόλο των 150 F-16 χωρίς εξυγχρονισμό, δηλαδή πήγαμε σε εξυγχρονισμό μόνο των 83 μονάδων από τις 153 που διαθέτουμε. 70 αεροσκάφη παλαιότερων εκδόσεων F-16 δεν τα έχουμε εξυγχρονίσει ακόμη. Το κόστος του εξυγχρονισμού είναι ασύγκριτα χαμηλότερο, δηλαδή σε σχέση με την αγορά ενός καινούριου μαχητικού είναι πολύ πολύ χαμηλότερο. Μάλιστα, η χαρτογράφηση τώρα... Άρα θα έπρεπε να έχουμε κάνει αυτή την ενέργεια, δηλαδή πριν δεν χρειαζόταν να περιμένουμε
να εγκριθεί στην Τουρκία το πακέτο των 120 F-16 Viper, θα έπρεπε αυτή την ενέργεια να την έχουμε κάνει. Να ενεργήσουμε προληπτικά. Η χαρτογράφηση που κάνετε, κύριε Θεοφανίδη, είναι πολύ σημαντική για να έχουμε μια πραγματική εικόνα, πέρα από τις αναμενόμενες βέβαια θριαμβολογίες της κυβέρνησης για την απόκτηση και τις δυνητικές προεκτάσεις. Κάτι τελευταίο θέλω για να κλείσουμε. Θέλω να μπείτε λίγο για τους χρόνους. Όλα αυτά που συζητάμε θα γίνουν σε κάποιους χρόνους. Ιδιαίτερα για την Τουρκία αυτό θα πάει μέχρι το 2025 τουλάχιστον. Αυτό μας δίνει περιθώριο να κάνουμε κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση με όλα αυτά που μας περιγράψατε. Κύριε Δαμαβολίδη, πάντα υπάρχουν περιθώρια να κατευθυνθούμε προς τις σωστές κινήσεις που λέτε. Η ουσία είναι ότι μέχρι το 2030 η τουρκική αεροπορία θα έχει παραλάβει ένα σημαντικό αριθμό από αυτά τα αεροπλάνα που τις αδειοδοτήθηκαν προχθές. Σε αυτό το χρονικό διάστημα η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα και να συγκροτήσει μία μοίρα F-35. Προς το παρόν λέγεται ότι τα πρώτα αεροσκάφη, εφόσον τα παραγγείλουμε, θα παραλυθούν το 2028, άλλοι κάνουν λόγο για το 2030. Στο μεσοδιάστημα, κύριε Δαμαβολίτη, θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε ξανά την αμυντική μας βιομηχανία, έτσι ώστε να εξυγχρονίσουμε και τα 38 F-16 Block 30, γιατί έχουμε τεράστια ανάγκη από επαρκή αριθμό μαχητικά ικανών αεροσκαφών. Έχουμε τεράστια ανάγκη. Εάν δεν το κάνουμε με τους εξυγχρονισμούς των F-16, αν δεν κάνουμε την ενέργεια να επενενεργοποιήσουμε παλιότερες εκδόσεις του F-16, οι αριθμοί θα είναι πολύ μικροί σε σχέση με αυτούς που θα έχει να αντιτάξει η αεροπορία. Όσο μεγάλη κι αν είναι η ποιοτική μας υπεροχή μέσω των Ραφάλ και μέσω των F-35, την αριθμητική υπεροχή της Τουρκίας δεν θα μπορέσουμε να την αντισταθμίσουμε. Εδώ λοιπόν είναι ιδιαίτερα κρίσιμος ο ρόλος του F-16. Είναι ένα παλιό μαχητικό, η πρώτη του πτήση έγινε τέτοια εποχή πριν από 50 χρόνια, που όμως παραμένει σε παραγωγή και η Αμερικάνικη αεροπορία θα εξακολουθήσει να το χρησιμοποιεί τουλάχιστον μέχρι το 2050. Γιατί είναι πλατφόρμα που μπορεί να κάνει όλες τις δουλειές, αέρος-αέρος-αέρος εδάφους, με πολύ χαμηλό κόστος. Ένα πάρα πολύ ευέλικτο, πολύ χρήσιμο μαχητικό. Γι' αυτό και έχει πετύχει εμπορικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Μακάρι όλα αυτά που λέτε λοιπόν, και όλα αυτά που αναλύετε να βρουν. Επειδή έχουν γραφτεί εκατοντάδες άρθρα με επιχειρηματολογία, με όσα στοιχεία έχουμε στη διάθεσή μας. Κατά τη γνώμη μου, η ελληνική πλευρά έχει καθυστερήσει πάρα πολύ στο να εκμεταλλευτεί το στόλο των F-16. Το F-35 θα δώσει αυτές τις παραπάνω δυνατότητες που θέλουμε. Πρέπει να συνοδευτεί από όπλα. Όμως, για να μπορέσουμε να αντιτάξουμε επαρκείς αριθμούς απέναντι στην τουρκική απειλή, η μόνη λύση είναι ο εξυγχρονισμός των F-16. Στέργιος, στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Στέργιος Θεοφανίδης, περισσότερα στο defensepoint.gr. Ήταν αναλυτικότατος και μακάρι να βρουν ευήκοα ότα όλα αυτά τα σπουδαία που μας είπατε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Θεοφανίδη, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Γεια σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.